Πληροφορίας, κύριοι γενικοί διευθυντές, αγαπητοί εργαζόμενοι και συνεργάτες, είναι ο τίτλος πιο σωστός. Κυρίες και κύριοι, που η καθημερινή μας φροντίδα ήταν το πώς θα κάνουμε γρήγορα και σταθερά βήματα για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Πώς θα αναβαθμίσουμε τη δημόσια διοίκηση για να γίνει φιλικότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτική. Να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις. Να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή. Βασική μας μέρημνα ήταν το πώς θα καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες του πολίτη, τις επιχείρησεις που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του κράτους. Ταυτόχρονα αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας προς τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους του δημοσίου. Με λίγα λόγια, δουλέψαμε συστηματικά και στοχευμένα και εντατικά σε δύο παράλληλους άξονες. Ο πρώτος ήταν να αναστραφεί η αρνητική εικόνα πάνω σε παθογένειες πολλών δεκαετιών για τελευταία χρόνια κορυφώθηκε. Με την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και βίαιη επίθεση του κράτους. Ο δεύτερος άξονας ήταν να εμπεδώσει ως βασικό την ευθύνη αυτή σήμερα παραδίδω στην αγαπητή Μαριλίζα. Τη σκυτάλη ενός μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος που νομίζω ότι είναι καταδικασμένο να πετύχει, έχοντας μέχρι σήμερα ολοκληρώσει σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Έτσι, η ελληνική δημόσια διοίκηση διαθέτει πλέον νέα αντικειμενικά και αξιοκρατικά εργαλεία για την αναβάθμισή της. Με την υλοποίηση της τριετούς εθνικής στρατηγικής για τη διοίκηση 2017-2020, το δημόσιο διαθέτει πλέον αξιολόγηση ψηφιακά οργανογράμματα θέσεων, ένα ενιαίο σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν δρομολογηθεί σύστηματα ολιστικής διαχείρισης των ανθρώπων, το γνωστό HRMS, η αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΜΗΣ, σύστημα στο σύστημα απλοποίησης διαδικασιών και το πολύ σημαντικό εθνική πύλη για την κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. Και φυσικά έχουν θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται σταδιακά αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαφανείς διαδικασίες επιλογών των επιτελικών στελεχών του δημόσιου τομέα. Η ελληνική δημόσια διοίκηση ακολουθεί πλέον τον παγκόσμιο βηματισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και των ανοιχτών υποδομής που θα διαλειτουργούν μεταξύ τους. Όπως γνωρίζετε, δεν είχε φροντιστεί ποτέ αυτό παλαιά, αυτό το αυτονόητο δηλαδή. Έτσι λοιπόν, ως αποτέλεσμα της δουλειάς μας, αναβαθμίστηκε στην παγκόσμια κατάταξη και συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των χωρών leaders παγκοσμίως στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό αποτελεί την πρόσφατη Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική για το 2018. Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το πρότυπά μας υπήρξαν οι άνθρωποι, όχι οι αριθμοί. Μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών με τεράστιες δεσμεύσεις και τεράστιες δυσκολίες, κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε με στοχευμένες προσλήψεις κρίσιμους τομείς, με το πρώτο διάστημα έμφαση στον τομέα της υγείας. Και τελικά να βγάλουμε από ιδιότυπη άδικη εργασιακή ομοιρία τους 2.200 πυροσβέστες πενταετούς θητείας. Και φυσικά, διαρκής έγνοια μας ήταν η διαφύλαξη της ισονομίας και της αξιοπρέπειας των συναλλασσομένων με το δημόσιο. Με ταυτόχρονη αποκατάσταση της εικόνας των ανθρώπων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι είχαν στοχοποιηθεί μέσω της μεθόδου του κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι λοιπόν, αρχικά αποκαταστήσαμε από την πρώτη στιγμή την εργασιακή ασφάλεια, τη λειτουργικότητα
και τις αδικίες και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου. Θέλω λοιπόν από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις διοικήσεις των υποπτωμένων φορέων και του Εθνικού Τυπογραφείου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη και κάποιο ξεχνάω, κάποιο δεν είπα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ναι, κύριε Παραμισάκη. Νομίζω ότι αυτό που αισθάνομαι είναι μια πραγματική χαρά. Μια πραγματική χαρά που δουλέψαμε μαζί και αληθινή συγκίνηση για αυτό που σήμερα τελειώνει. Και κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε πως μαζί οργανώσαμε και θεμελιώσαμε τη σημεταρρυθμιστική διοίκηση. Η πολιτικο-οικονομική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Μέσα σε αυτή παλέψαμε να κρατήσουμε το κράτος όρθιο και βεβαίως το κοινωνικό κράτος. Είμαι βέβαιη πως η νέα υπουργός, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία της δουλειάς μας και θα προχωρήσει το όραμά μας για ένα αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, ισχυρό, διαφανές κοινωνικό κράτος δικαίου. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο σας ρόλο. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή μου Όλγα, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ειδική Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αγαπητοί Γενικοί Διευθυντές, στελέχοι και εργαζόμενοι στο Υπουργείο, έχω έρθει σήμερα εδώ πραγματικά με συγκίνηση, με χαρά, αλλά και με ένα πολύ έντονο αίσθημα ευθύνης. Αγαπητή μου Όλγα, θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για το θερμό καλωσόρισμα, για την ενημέρωση που, την πρώτη ενημέρωση που κάναμε, γιατί σίγουρα θα χρειαστώ τη βοήθειά σου στα πρώτα βήματα και για μια σειρά θέματα και για το καλωσόρισμά σου βέβαια. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό Υπουργείο που πηγαίνεις, στα νέα σου καθήκοντα τα χρόνια, ότι είσαι μια αγωνίστρια που ξέρεις να εργάζεσαι συστηματικά και σκληρά με επιτυχίες και αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται και είναι κοινή ομολογία και από τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά, όπως και εσύ ανέφερες προηγουμένως, που έχεις επιτελέσει μαζί με τους συνεργάτες σου και με τα στελέχη του Υπουργείου και το έργο που έχετε αφήσει και την παρακαταθήκη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με βάση αυτό το έργο θα συνεχίσουμε, γιατί πιστεύουμε ακριβώς σε μια σύγχρονη αξιοκρατική δημοκρατική δημόσια διοίκηση σημαντική που να μας. Είπα προηγούμενα ότι με ένα όπως θα γνωρίζετε απέχω από την ενεργή πολιτική τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2012. Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβω το Υπουργείο για 3 συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η χώρα μας γυρίζει σελίδα αυτή την περίοδο. Μετά από 10 πολύ δύσκολα χρόνια κρίσης και μνημονιακής πολιτικής, τώρα έχει έρθει η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά. Να μπορέσουμε πραγματικά να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο για το μέλλον με ένα σχέδιο θεσμικής, κοινωνικής, αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας προς όφελος του λαού μας και των νέων ανθρώπων για το μέλλον. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η στιγμή, η όριμη στιγμή, όλοι εμείς που πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο, να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης και σε μια συνολική προσπάθεια που πιστεύω ότι πρέπει και οι κοινωνικοί φορείς και ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο να συμβάλλει. Γιατί το μέλλον της χώρας μας είναι κάτι ευρύτερο. Είναι κάτι που μας αφορά. Και όποιο μετερίζει μπορεί. Δεύτερος λόγος είναι για και σταθερά υποστήριζα όλα αυτά τα χρόνια την ανάγκη μιας ευρύτερης προοδευτικής σύγκλησης και συνεργασίας. Πιστεύω ότι ακόμα πιο πολύ σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, που χαράσουμε και καλούμαστε να υλοποιήσουμε το σχέδιο για την επόμενη μέρα,
στέχει αυτό. Ακριβώς και η κατεύθυνση, οι αρχές του, οι προοπτικές του, αλλά και ποια πολιτική και κοινωνική συμμαχία θα κληθεί να το υλοποιήσει. Νομίζω λοιπόν ότι και σε αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιμο αυτή η νέα σελίδα που γυρίζουμε στη χώρα μας να έχει ένα προοδευτικό πλαίσιο και ένα προοδευτικό πρόσημο. Και είναι μια μάχη η οποία θα συνεχιστεί, γιατί βέβαια οι δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι εύκολα ίσα-ίσα. Θα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια πολιτικών ελιγμών και όσο πιο ισχυρή και είναι και συγκεκριμένη η στρατηγική μας και οι μάχες που δίνουμε και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, τόσο πιο ξεκάθαρος και ανοιχτός θα είναι και αυτός ο δρόμος για το μέλλον. Ο τρίτος λόγος που αποδέχτηκε αυτή την τιμητική πρόταση είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτού του Υπουργείου που η Όλγα προηγούμενα ανέφερε, κάνοντας και μία ανασκόπηση της σημαντικής δουλειάς που έχει γίνει. Γιατί είναι ένα επιτελικό Υπουργείο. Είναι πραγματικά στην καρδιά της λειτουργίας, των θεσμών της διοίκησης, άρα της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι ένα Υπουργείο με πολύ μεγάλη παράδοση. Μία παράδοση και εμπειρία και ποιότητα στελεχών. Και αυτό είναι κάτι που είχα και την ευκαιρία στο παρελθόν από άλλες θέσεις να το γνωρίζω από πολύ καλές συνεργασίες που είχαμε στελέχη του Υπουργείου. Και όπως ανέφερε και η Υπουργός προηγούμενα, η κυρία Γεροβασίλη, είναι και ένα Υπουργείο και συνολικά η δημόσια διοίκηση, το είπε και ο Γενικός Γραμματέας αυτό, που στα προηγούμενα χρόνια στοχοποιήθηκε κιόλας. Και αυτό ξέρουμε ότι από τη δεκαετία του 90 και με την επικράτηση σταδιακά στην Ευρώπη μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης, και επιδεινώθηκε αυτό από την κρίση, στοχοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση και οι Εθνικές Διοικήσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχαν παθογένειες, αδυναμίες. Δεν υπάρχει η ανάγκη να προσαρμοστεί η δημόσια διοίκηση και η θεσμική λειτουργία στα νέα δεδομένα. Δεν είμαστε πια στην κοινωνία του 60. Έχουμε νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις, νέα προβλήματα. Όμως άλλο αυτό και άλλο η απαξίωση και η στοχοποίηση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρχει θεσμική λειτουργία, αν δεν υπάρχει μια ισχυρή, ανεξάρτητη, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Χρειάζεται να βασίζομαι φυσικά και στην αγαπητή Όλγα για να συνεχίσουμε την ενημέρωση, στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα και σε εσάς. Αρχή μου όπου υπηρέτησα ήταν να βασίζομαι στη συνεργασία και στο διάλογο και με τα στελέχη των Υπουργείων αλλά και με τους κοινωνικούς φορείς, τους θεσμικούς φορείς που υπάγονται εδώ στη Άρα θα έχουμε χρόνο τις επόμενες μέρες να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά. Εγώ ένα γενικό στίγμα θα ήθελα να πω κλείνοντας, ότι υπολογίζω στη δική σας βοήθεια. Είναι κοινός ο στόχος να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις που έχετε μπορέσει ήδη να πετύχετε και πολύ περισσότερο σε αυτή τη φάση που, όπως είπαμε, γυρίζει σελίδα η χώρα και μπαίνουμε στην υλοποίηση μιας νέας θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής στρατηγικής. Η δημόσια διοίκηση είναι η καρδιά, η κινητήρια δύναμη και για τα δικαιώματα του πολίτη και κοντά στην κοινωνία και για την κοινωνία που θέλουμε και πάνω απ' όλα για τη δημοκρατία και για την ανάπτυξη. Αγαπητή μου Όλγα, σε αυτή την κοινή προσπάθεια, καλή μας δύναμη, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη συλλογική προσπάθεια πάνω απ' όλα για το λαό μας και τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το τι συμβαίνει αυτή την ώρα.